Κυρία Δαμάσκο, στη χώρα μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, οι whistleblowers θεωρούνται πληροφοριοδότες με αρνητική φόρτιση της λέξης, για να μην χρησιμοποιήσω μία λέξη με ένα πιο βαρύ χαρακτηρισμό. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, έχει φορτιστεί και κάποιος που καταγγέλει παράνομες συμπεριφορές και δράσεις. Πώς μπορεί να αποφορτιστεί, είναι το ερώτημα, η αρνητική προσέγγιση που γίνεται στην Ελλάδα και πώς μπορούν να ενθαρρυνθούν όσοι γίνονται μάρτυρες περιστατικών διαφθοράς. Ακριβώς αυτό είναι και το νόημα όλης της έρευνας και εκεί είναι και το σημείο που πρέπει να εξαλείψουμε. Η νοοτροπία σιωπής που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία έχει ακριβώς προσδώσει σε αυτούς τους ανθρώπους που αποκαλύπτουν τα περιστατικά διαφθοράς μία αρνητική χρειά. Έτσι, πολλοί άνθρωποι που έχουν γνώση των παρανομιών και της διαφθοράς, η οποία διαφθορά κατά κύριο λόγο πηγαίνει στο σκοτάδι, επιλέγουν να μην μιλήσουν. Πριν να αλλάξουμε λοιπόν το οποιοδήποτε νομικό πλαίσιο, πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία σιωπής που έχουμε στην χώρα μας. Αυτό θα γίνει ενθαρρύνοντας τους πολίτες να σπάσουν τη σιωπή τους. Το κράτος πρέπει να εμπιστευτεί τον πολίτη, πρέπει να τον προστατεύσει όταν αντίκτυπα και ακόμα και όταν τον μισεί. Και να αλλάξουμε και μάλλον και να χαμηλώσουμε λίγο την αρνητική φόρτιση που έχουν μερικές λέξεις. Φαντάζομαι ότι και γι' αυτό το λόγο δεν έγινε και η μετάφραση του whistleblowers. Έτσι δεν είναι? Το μεταφράζουμε στην έρευνα. Είναι σαφές. Είναι οι άνθρωποι που αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς. Απλώς ο όρος αυτός είναι πιο δόκιμος γιατί χρησιμοποιείται διεθνώς. Κυρία Δαμάσκου, αναφέρεστε στην έκθεση στο νομικό πλαίσιο και σημειώνετε ότι μόνο 4 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουν επαρκές νομικό οπλοστάσιο. Με τη νομική σας ιδιότητα, ήθελα να ρωτήσω πόσο ατελές είναι το ελληνικό νομικό πλαίσιο και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να γίνουν ανάλογες παρεμβάσεις. Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι η Ελλάδα είναι μια ευνομούμενη χώρα. Δεν υπάρχει πλήρη απουσία οποιασδήποτε προστασίας. Ωστόσο, η ελληνική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει ένα συμπαγές νομικό πλαίσιο, ειδικά για την προστασία των whistleblowers. Περιλαμβάνει μόνο διάσταυρες διατάξεις που προσφέρουν περιορισμένη προστασία. Ο ιδιωτικός τομέας, βέβαια, δείχνει περισσότερο δεκτικό στην υιοθέτηση πρακτικών whistleblowing. Οι ισχυρές εταιρείες, οι οποίες είναι πολιτιστικές και εισάγουν κουλτούρα ή εισηγμένες επιχειρήσεις, σε αυτές τις περισσότερες φορές προβλέπονται στις τοπικές διαδικασίες αναφοράς, καταγγελίες πριν κάποιος βγει προς τα έξω. Προβλέπουν και μάλιστα στο καταστατικό τους κάποιες από τις ιδιωτικές αυτές εταιρείες, δηλαδή διευκολύνουν και είναι κάτι που έχει προβλεφθεί και υπάρχει στο καταστατικό τους. Είναι κυρίως εσωτερικές διαδικασίες που θεσπίζονται. Και αναφέρεστε, συγγνώμη που σας διακόπτω, στις πολυεθνικές. Όχι απαραίτητα πολυεθνικές και εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω δηλαδή ότι το ιδανικό, ας πούμε, είναι το βρετανικό νομικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει 4 σκαλιά. Είναι η εσωτερική διαδικασία εντός της εταιρείας. Είναι εν συνεχεία μια διαδικασία αναφοράς προς τον εποπτικό φορέα της εταιρείας και εν συνεχεία προς τα έξω. Και όταν λέμε προς τα έξω, μπορεί να σημαίνει αυτό είτε σε κανάλια, είτε σε κάποιες επαγγελματικές οργανώσεις και συνδικαλιστικούς φορείς, αλλά επίσης και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, απευθείας μπορεί να πάει κάποιος, ανάλογα με το τι αντιστάσεις βρίσκεται στα προηγούμενα στάδια. Κυρία Δαμάσκου, όπως ήδη αναφέρατε κι εσείς, το θέμα της διαφθοράς περιλαμβάνει τόσο το δημόσιο, όπως ήδη τώρα μόλις αναφέραμε, και τον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα είναι κατανοητό τι σημαίνει διαφθορά και εύκολα προσεγγίσιμο. Στον ιδιωτικό και σε σχέση με τις συναλλαγές ιδιωτών, σε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις εντοπίζεται συνήθως διαφθορά? Μερικά παραδείγματα μπορεί να είναι είτε μια κατάχρηση που γίνεται σε μια εταιρεία, η οποία προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτή μπορεί να έχει επιπτώσεις στους μετόχους και σε πολλά άλλα πρόσωπα. Επίσης, μπορεί κάποιος στο πλαίσιο της εργασίας του να διαπιστώσει ότι γίνεται κάποιο περιβαλλοντικό έγκλημα. Όλα αυτές, η διαφθορά δεν είναι στενά οικονομική. Η διαφθορά μπορεί να είναι καταχρηστικές πρακτικές, μπορεί να είναι άλλα δείγματα. Δεν είναι μόνο στενά με τον έννοια της δωροδοκίας ή του οικονομικού αντικειμένου. Υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις και οι στάντες στις οποίες βασιστήκατε και αναφέρετε στην έκθεση προκειμένου και βασικά να τεκμηριώσετε τις πραγματικότητες σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα? Ακριβώς. Αναφερθήκαμε στην έρευνά μας, πήραμε ενδεικτικά 3 σκάνδαλα που απασχόλησαν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Σκάνδαλα που εκλήθηκαν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Ενδεικτικά είδαμε το σκάνδαλο της Vodafone που κατέληξε σε μια αυτοκτονία. Είδαμε το σκάνδαλο με τα υποβρύχια και είδαμε και το σκάνδαλο στο οίκο Καλλιθέας. Ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές σε αυτά τα τρία περιστατικά, τα οποία όλοι θυμόμαστε? Φυσικά κάποια αφορούσαν τον ιδιωτικό τομέα, το ένα είναι εμφανές και κάποια άλλα το δημόσιο. Αλλά ποιες ήταν ακριβώς οι επισημάνσεις που κάνατε μέσω αυτών των case studies? Από τα στοιχεία που βγήκανε στη δημοσιότητα μέσω των συναδέλφων σας, των φωτογράφων και που μπορέσαμε και εμείς να μελετήσουμε, διαπιστώσαμε ότι ένας ευρύς κύκλος προσώπων γνώριζε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για αυτά τα εγκλήματα που συντελέστηκαν, αλλά για πολλούς λόγους δεν βγήκαν να μιλήσουν. Πιθανότατα θα οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν ένιωθαν το πέπλο προστασίας γύρω τους, αυτό που επιδιώκει να προσδώσει το καθεστώς του ουρισκητών. Κυρία Δαμάσκου, εκτιμάτε πως η οικονομική κρίση και όσα έχουν συμβεί στη χώρα μας, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχουν κάμψει την ανοχή των πολιτών προς τα φαινόμενα διαφθοράς? Ρωτώ δηλαδή αν τολμούν περισσότερο πλέον οι πολίτες να καταγγέλουν περιστατικά παρανομίας. Νομίζω ότι αυτό είναι μια αλλαγή στην οτροπία που συζητήσαμε νωρίτερα. Ωστόσο, αυτό που νομίζω ότι πρέπει η οικονομική κρίση να μας κάνει να καταλάβουμε είναι ότι η χώρα μας διέρχεται μια μοναδική ευκαιρία για την καλλιέργεια ενός κλίματος τεκτικού προς την υιοθέτηση ενός σαφούς, σταθερού και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου, που θα περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία του whistleblower. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι πολίτες οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε. Πρέπει τέλος και οι αρμόδιοι φορείς να αδράξουν την ευκαιρία και να καταρτήσουν ένα επαρκές αποτελεσματικό πλαίσιο. Νομίζω πως η έκθεσή σας αποτελεί την αφορμή και δίνει και τα στοιχεία εκείνα για να προχωρήσουν αυτές οι ενέργειες, κυρία Δαμάσκου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.